Κύριε Δελή, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, κύριε Κουσουλέ. Στη συζήτηση που συνεχίζεται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ψηφοφορία τελικά θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 2.30. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση. Αύριο η ονομαστική, 2.30, ναι, 2.30 με 3. Γιατί σήμερα δεν ήταν προγραμματισμένο? Ήταν προγραμματισμένο, αλλά επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος κατάλογος ομιλητών, και μεγάλη διάθεση φυσικά να μιλήσουν οι περισσότεροι βουλευτές, μίλησαν πάρα πολλοί υπουργοί, σχεδόν όλοι, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Οι χρόνοι δεν τηρούνται πάντα έτσι όπως πρέπει να τηρούνται και συνεπώς παρατάθηκε κατά αρκετές ώρες η συνεδρίαση που θα, κανονικά θα έλεγε απόψε. Λοιπόν, σήμερα είδα ότι είχαμε ένα γιγαντοπανό στην Ακρόπολη, έτσι, το οποίο έλεγε όχι, ναι, στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Η Αθήνα ξημέρωσε σήμερα περήφανα, θα έλεγα, και η Ακρόπολη έστειλε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο για το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ένα περιεχόμενο βεβαίως που δεν αναδεικνύεται από την συζήτηση στη Βουλή, αν εξαιρέσει κανείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ. Ένα περιεχόμενο βεβαίως που έχει σχέση απόλυτη με τους αμερικανο-νατοικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια. Διότι περί αυτού πρόκειται, κύριε. Άρα εσείς λέτε είναι ότι είναι μια συμφωνία η οποία δόθηκε κομμένη και ραμμένη και εφαρμόζεται από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι? Κοιτάξτε, τώρα δεν χρησιμοποιώ τέτοιες... Εντάξει, τα λέω εγώ τώρα, τα παραφράζω. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμφωνία η οποία είναι, εντάσσεται στα πλαίσια φυσικά του ΝΑΤΟ. Ενδιαφέρεται και ιδιαιτέρως το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες για την υπογραφή της. Υπηρετεί τους σχεδιασμούς αυτού του πολεμοκάπλου οργανισμού, ενώ τον οποίο τα Βαλκάνια νομίζω έχουν πολύ πικρητήρα πρόσφατη σχετικά με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και βεβαίως η ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ και των Βαλκανίων δεν γίνεται για να γίνει, αλλά είναι στα πλαίσια ενός αγριότατου ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, ναι, και την Κίνα, η οποία σιγά σιγά κάνει την εμφάνισή της και προσπαθεί και αυτή να ανοίξει το δρόμο του μεταξιού, όπως λένε, ναι, για να περάσει, όπως ξέρετε, η αγωγή μεταφοράς, η αγωγή ενέργειας, η δρόμη μεταφοράς. Μάλιστα, κύριε Κουσουλέ, δεν ξέρω, εσείς φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει την συμφωνία. Ναι. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στο άρθρο 14 της συμφωνίας. Όπως το άρθρο 2 περιγράφει πολύ πολύ αναλυτικά τη διαδικασία ένταξης της γειτονικής χώρας της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ, mm-hmm, και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το άρθρο 14 γράφει την επιχειρηματική δράση στους τομείς εκείνους στους οποίους ενδιαφέρονται οι ξένες πολυεθνικές εταιρείες, και βεβαίως με αυτές συντάσσονται και οι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, για το συμφέρον των οποίων η ελληνική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, μπήκε στη διαδικασία και με πολύ προθυμία υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Γιατί εκτιμάται λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε αυτή τη συμφωνία? Γιατί είναι γεγονός, ναι, γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία, και αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαφωνεί με το, ναι, συγκεκριμένο κείμενο, ναι, με τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα σας πω, η δική μας εξαγραφή αυτή τη συμφωνία, βεβαίως οι λόγοι είναι πρωτίστως οικονομικοί. Είναι στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, είναι της γεωπολιτικής της αναβάθμισης. Είναι στα πλαίσια του ηγετικού ρόλου που επιδιώκει να αναλάβει η χώρα μας, τρομάρα της, στα Βαλκάνια, ή να επεκταθεί ακόμα περισσότερο τρομάρα της στην Βαλκανική ενδοχώρα, όπως λένε και τα τους φόρους, γιατί αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, όροι οι οποίοι βεβαίως δεν παραπέμπουν, δεν έχουν και τόσο δημοκρατικό περιεχόμενο, έχουν μάλλον μια υπεριαλιστική διάσταση σε ό,τι αφορά έτσι τις επιδιώξεις του ελληνικού κεφαλαίου στην περιοχή. Το ελληνικό κεφάλαιο λοιπόν, προσπαθώντας να ξεπεράσει την κρίση του, επιδιώκει, θέλει να ξανανοίξει τα φτερά του στα Βαλκάνια. Τα είχε ξανανοίξει, κύριε Κουσουλέ, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ναι, και θυμόμαστε όλοι τι άφησε τότε στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά πάνω στην δικιά μας την περιοχή: κουφάρια εργοστασίων, ανεργία, φτώχεια. Το ίδιο θα γίνει καθόλου ο κόσμος. Και για να φτάσει αυτός ο στόχος λοιπόν των ελληνικών επιχειρηματικών ομιλών, και μιλάμε τώρα για μεγάλες επιχειρήσεις,
Γι' αυτό ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται με τα αντίστοιχα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς τη συμφωνία δεν μπορούσε να γίνει αυτή η επεκτατική οικονομική-πολιτική όπως τη χαρακτηρίζει. Προφανώς δεν θα μπορούσε, γιατί για να δραστηριοποιηθούν μια σειρά επιχειρήσεις χρειάζεται να υπάρχει και ένα σχετικό κλίμα ομαλότητας και συνεργασίας. Και με αυτή την έννοια εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να παραδεχτούμε ότι σε πρώτη φάση θα ευχαριστεί και ένα κλίμα ομαλότητας και συνεργασίας και ειρήνης στην περιοχή. Όπως μια ειρήνη η οποία όπως δείχνει και η ίδια ιστορία δεν κρατάει πάρα πολύ, γιατί αυτοί οι ανταγωνισμοί συχνά αδυναμώνουν και εκεί που συνεργάζονται οι αστικές τάξεις των καπιταλιστικών χωρών την άλλη μέρα μπορεί να τα σπάσουν και να αρχίσουν να τσακώνονται μπλέκοντας τους λαούς τους ακόμα και σε πολεμικές περιπέτειες. Το έχουμε παίζεται πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει το κυριότερο ναι. Η ανάμειξη των υπεριαλιστών στην περιοχή, αυτό είναι το κατεξοχήν, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η εγκατάσταση, το κατσίκωμα, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι βαριά λέξη, του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, και αυτό βεβαίως από μόνο του συνιστά κίνδυνο για τους λόγους. Και αυτό δεν χρειάζεται γι' αυτό να πούμε πάρα πολλά, το λέει η ίδια η ιστορία. Το ΝΑΤΟ δεν είναι κανένα περιστέρι. Όπου πήγε, έφερε πολέμους, επεμβάσεις, πρακτικοπήματα. Τα έχουμε ζήσει και στη χώρα μας, δυστυχώς. Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι δεδομένη η στάση του ΚΚΕ, ούτως ή άλλως. Είναι δεδομένη, είναι εκφρασμένη από την πρώτη στιγμή. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι όχι, ένα πολύ μεγάλο όχι σε αυτή τη συμφωνία, για τελείως διαφορετικούς λόγους από το όχι που λένε οι άλλοι, ένα όχι που το λένε για να το πούνε. Και σε πολλές περιπτώσεις. Υποκριτικό, γιατί κανένας από τους υπόλοιπους, ούτε οι χρυσαυγοί ναζιστές, δεν βγάζουν κίχ, δεν βγάζουν άχνα για αυτούς τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό βράδυ.